Σε μια κατάμεστη αίθουσα έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μπροστά από την εποχή της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 1990-1993. Την παρουσίαση παρακολούθησαν ο επιχειρηματίας κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης με τη σύζυγό του Μαριάννα, σύσσωμη η κυβέρνηση της περίοδου 90-93, αρχηγοί κομμάτων ο Φώτης Κουβέλης, ο Πάνος Καμένος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος και Χρήστος Σαρτζετάκης, υπουργοί, βουλευτές, πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους, συγγενείς και φίλοι του πρώην Πρωθυπουργού. Διανύοντας το 95ο έτος της ζωής του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανέβηκε στο Βήμα και μίλησε για αυτό το βιβλίο που επιχειρεί να καταγράψει το έργο της κυβέρνησής του πριν 20 χρόνια. Ότι η κυβέρνηση εκείνη, αν δεν είχε πρόωρα ανατραπεί, η πορεία της χώρας θα ήταν διαφορετική και η σημερινή καταστροφή θα είχε πιθανότατα αποτραπεί. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε προβολή ενός βίντεο με χαρακτηριστικές στιγμές και δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το να μείνει η χώρα μας στην Ευρώπη είναι το μεγάλο μας εθνικό θέμα. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου για τον ελληνικό λαό. Χάραξε πορεία, μια κυβέρνηση η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, αλλά η οποία είχε βάλει βάσεις που αν είχαν ακολουθηθεί η Ελλάδα δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα. Σημασία όμως σήμερα έχει να προχωρήσουμε μπροστά. Μιλώντας για την προσπάθεια της χώρας σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι αν προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, η μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμός του κράτους, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τόνισε ότι αυτή η Βουλή πρέπει να εξαντλήσει τα 4 χρόνια της θητείας της σύμφωνα με το Σύνταγμα. Είναι προσωπική η ευθύνη των βουλευτών που την απαρτίζουν να ψηφίζουν και να στηρίζουν στο διάστημα αυτό φιλοευρωπαϊκές επιλογές και κυβερνήσεις. Υποστήριξε επίσης ότι είναι αναπόφευκτες οι απολύσεις στο δημόσιο. Δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι θα κάνουμε εξυγίανση του δημοσίου χωρίς να κάνουμε απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός συνέστησε μεγάλη ταχύτητα, καθώς είπε δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο και έστειλε το δικό του μήνυμα στις νέες και τους νέους. Μην επιτρέπετε στο φόβο και στο αδιέξοδο να νικήσουν την ελπίδα. Έχουμε αναγεννηθεί πολλές φορές από τις τάχτες. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Επέλεξε δε να κλείσει την ομιλία του με στίχους του ποιητή Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε εις όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Την επιμέλεια της έκδοσης έκανε ο πρώην Υπουργός Ιωάννης Παλαιοκρασάς και στην παρουσίαση μίλησαν οι καθηγητές Νίκος Μαραντσίδης και Γιώργος Παγουλάτος και εκ μέρους του εκδοτικού οίκου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Το συντονισμό της παρουσίασης έκανε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.